κύριε Κούτρη, καλή σας μέρα. Κύριε Αγγόλου, καλημέρα. Δεύτερη φορά νομίζω υποψήφιος ευρωβουλευτής. Όχι, δεύτερη φορά υποψήφιος βουλευτής. Ήμουν υποψήφιος πέρσι στον Ομόνιο Ανίνων, στις βουλευτικές. Σε ευρωεκλογές είναι η πρώτη φορά. Γιατί λοιπόν και στις ευρωεκλογές? Ναι, καταρχήν δύο λόγια έτσι για την οργάνωσή μας, την ΟΚΔΕ. Η ΟΚΔΕ είναι μια αριστερή κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της Τέταρτης Διεθνούς. Και έτσι στο ψηφοδέλτιό μας συμμετέχουν, όπως και εγώ, πάλι εργαζόμενοι, συνδικαλιστές που έχουν δώσει έτσι μάχες σε χώρους δουλειάς για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για συλλογικές συμβάσεις, φοιτητές που βρέθηκαν έτσι στην πρώτη γραμμή πρόσφατα του μεγάλου φοιτητικού κινήματος και συνολικά έτσι αγωνιστές που βρίσκονται σε κάθε αγώνα, σε κάθε κίνημα, ας πούμε, ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στον ρατσισμό, για την υπεράσπιση της Παλαιστίνης που αυτή τη στιγμή σφαγιάζεται έτσι από το Ισραήλ. Για την υπεράσπιση, εν πάση περιπτώσει, κάθε δικαιώματος το οποίο τσαλαπατιέται. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές γιατί θέλουμε να αναδείξουμε την ανάγκη ενός σχεδίου αγώνα και μιας αριστεράς επαναστατικής, έτσι ώστε να κάνουμε το πρώτο βήμα για να ανατρέψουμε αυτήν την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία συνεχώς, ας πούμε, μιλάει για σταθερότητα, για ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση ταξικού πολέμου, είναι βουτυγμένη στη σύψη, είναι βουτυγμένη σε κάθε είδους σκάνδαλα και έχουμε δει ότι έχει εξαπολύσει έτσι την πιο άγρια αντιλαϊκή και αντεργατική επίθεση τα τελευταία χρόνια. Αυτή η σταθερότητα λοιπόν για την οποία έτσι πανηγυρίζει η κυβέρνηση, στην πραγματικότητα σημαίνει μια τεράστια αύξηση στην ακρίβεια και στα ποσοστά έτσι φτώχειας του ελληνικού λαού. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι ο πραγματικός μισθός των εργαζομένων, παρά τις υποτιθέμενες αυξήσεις που έκανε η κυβέρνηση, ο πραγματικός μισθός, δηλαδή το τι μπορούν να αγοράσουν οι εργαζόμενοι με τα χρήματα τα οποία παίρνουν, έχει μειωθεί σε σχέση με το 2009 κατά 27%. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται και στην πρώτη θέση του τύπου ποσοστού του μισθού, πάει στο νίκη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι περίπου στο 50%, όταν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αυτό το ποσοστό κυμαίνεται γύρω στο 20%. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι μετά από όλα αυτά έχουμε δει το ΑΕΠ της χώρας να βρίσκεται πρώτο-τελευταίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθυμίζω ότι μας λέγανε ότι μπαίνουμε, ας πούμε, στα μνημόνια ή παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα για να δούμε την οικονομία της χώρας να αναπτύσσεται ξανά και να βγει από την κρίση. Αποδεικνύεται ότι μετά από 10 χρόνια, ας πούμε, πετσοκόμματος, κάθε δικαιώματος, μισθών, μνημονίων κτλ., η οικονομία παραμένει έτσι χειρότερη. Αυτό το οποίο έρχεται να κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα είναι έτσι αυτή η δολοφονική πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση και που εφάρμοσαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Επί της ουσίας ξεπουλιέται κάθε έτσι κρατική περιουσία για ψίχουλα, με αποτέλεσμα μια σειρά έτσι από εγκλήματα τα οποία είδαμε, πιο 38 αυτό που έγινε πέρυσι στα Τέμπη με 57 νεκρούς και προφανώς έτσι και οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, διάφορα έτσι φαινόμενα που παρατηρούμε κάθε χρόνο να είναι πιο έντονα, οφείλονται σε αυτές τις πολιτικές. Ταυτόχρονα ιδιωτικοποιούνται η παιδεία, ιδιωτικοποιείται η υγεία. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα έτσι, με τον νόμο Πιερακάκη, με τα απογευματινά χειρουργεία που επί της ουσίας νομιμοποιούν το φακελάκι. Επί της ουσίας αυτό σημαίνει ένας ταξικός αποκλεισμός έτσι, των πιο φτωχών κομματιών της κοινωνίας. Ταυτόχρονα έχουμε δει να εφαρμόζεται έτσι μια πολύ σκληρή αντεργατική πολιτική από αυτή την κυβέρνηση. Κάθε έννοια εργατικού δικαιώματος, ό,τι είχε απομείνει όρθιο μετά από 10 χρόνια μνημόνια, προσπαθούν έτσι να το διαλύσουν. Είναι χαρακτηριστική δηλαδή η νόμη του Χατζηδάκη ή ο νόμος του Άδωνη. Επί της ουσίας χτυπάνε το σκληρό πύρινα δικαιωμάτων που είχε απομείνει στους εργαζόμενους, το 8ωρο, προσπαθούν δηλαδή να το καταργήσουν, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προφανώς και το συνδικαλισμό, με την έννοια έτσι ότι προσπαθούν να ποινικοποιήσουν και την οποιαδήποτε αντίσταση των εργαζομένων. Ταυτόχρονα παρατηρούμε μια χαλήνωτη εκμετάλλευση και εντατικοποίηση έτσι στους χώρους δουλειάς, καθώς οι εργοδότες καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τους πειράξει κανένας από αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Οπότε συνεχίζουν έτσι να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους πολύ περισσότερο. Αποτέλεσμα είναι όλης αυτής της κατάστασης τα τελευταία χρόνια μια ραγδαία πραγματικά αύξηση
των λεγόμενων εργατικών ατυχημάτων, όπως ονομάζονται, στην πραγματικότητα είναι δολοφονίες, οι οποίες ευθύνες έτσι είναι στην εκάστοτε εργοδοσία που δεν τηρεί τα μέτρα ασφαλείας και προφανώς στην κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά έτσι να αναφέρω τα νούμερα. Αν θέλετε, για να κλείσω αυτό το κομμάτι, να αναφέρω λίγο τα νούμερα, γιατί έχουν μια σημασία. Το 2020 είχαμε 41 νεκρούς εργαζόμενους, το 2021 είχαμε 31, το 2022 έχουμε μια ραγδαία αύξηση στους 104 νεκρούς εργαζόμενους, το 2023 οι χώρες πάει όλα τα ρεκόρ και έχουν 179 εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα εργασίας και φέτος ήδη βρισκόμαστε στους 50, με πιο πρόσφατο παράδειγμα έτσι αυτό που έγινε εδώ στη δικιά μας περιοχή, στην Αρίστη, με τον 62χρονο οικοδόμο που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Κύριε Κουτρή, το ερώτημα είναι για τις ευρωεκλογές που έρχονται. Όλα αυτά που περιγράψατε, εν πολλής, λίγο ή πολύ, εξαρτώνται ή κάποιες φορές επιβάλλονται ή κάποιες φορές ερμηνεύονται από ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες έρχονται να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία με τον Α ή τον Β τρόπο. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει άλλος δρόμος? Ναι, εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος και υπάρχει δρόμος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, όλα αυτά τα οποία είπα για την κυβέρνηση προφανώς εντάσσονται σε μια συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, σε κάθε χώρα παρόμοια μέτρα, ας πούμε, εφαρμόζονται, ακόμα και αν δεν έχουν ονομαστεί μνημόνια ή μέτρα δυνατότητας ή, εν πάση περιπτώσει, όπως τα έχει ονομάσει κάθε κυβέρνηση, παρατηρούμε ότι λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε χώρα δεν δίνονται χρήματα, ας πούμε, για κοινωνικές ανάγκες, για υγεία, για παιδεία, για αύξηση, ας πούμε, μισθών και συντάξεων, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση π.χ. στους εξοπλισμούς, σε διάφορα έτσι, αμυντικά προγράμματα, στην ενίσχυση π.χ. του ΝΑΤΟ, να δίνονται όπλα, ξέρω, στο μισοφασιστικό εκεί καθεστώς της Ουκρανίας, στον Ζελένσκι, ή να στηρίζεται, ας πούμε, με κάθε τρόπο το κράτος δολοφόνος έτσι του Ισραήλ. Και αυτό λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος, γιατί λέμε ότι όσο συνεχίζουμε να είμαστε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρόκειται να δούμε ποτέ κανένα καλό μέλλον για τους εργαζόμενους και την νεολαία, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Δηλαδή, εμείς αυτό που λέμε, γιατί υπάρχει, ας πούμε, η προσπάθεια ότι όποιος μιλάει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάει για απομονωτισμό. Εμείς ίσα ίσα λέμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να αγωνιστούν και όλοι οι λαοί της Ευρώπης και ενωμένα να παλέψουμε όλοι μαζί για την ανατροπή αυτής εδώ της κατάστασης. Έξοδος δηλαδή λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει απομόνωση. Ίσα-ίσα σημαίνει μια ενοποίηση έτσι με τους αγώνες των εργαζομένων των υπολείπων χωρών. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πω και πριν, δεν είναι μια έτσι, δημοκρατική ένωση, είναι μια φυλακή για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Και προφανώς έτσι καταλαβαίνουμε ότι ούτε εξοραίζεται, ούτε διορθώνεται, ούτε μεταρρυθμίζεται. Γι' αυτό λέμε και εμείς ότι πρέπει να παλέψουμε έτσι με ένα τέτοιο σύνθημα, ότι πρέπει η Ελλάδα έτσι να βγει από το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι έτσι μια θέση που πρέπει να πάρει συνολικά το ευρωπαϊκό εργατικό κίνημα. Είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα για να σπάσουμε πραγματικά την αλυσίδα έτσι του χρέους, των μνημονίων, της Επιτροπίας, να κάνουμε έτσι το πρώτο βήμα για να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να εφαρμόσουμε έτσι και συνολικά, αν θέλετε, και ένα πρόγραμμα σωτηρίας, έτσι για να αναφέρω και 5 βασικούς άξονες, ας πούμε, του προγράμματός μας, που λέει, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνει μονομερής διαγραφή του χρέους. Όσο συνεχίζουμε, ας πούμε, να πληρώνουμε χρήματα σε αυτό το χρέος, το οποίο δεν το έχουμε δημιουργήσει κι εμείς, οι εργαζόμενοι, έτσι, οι νέοι, οι φτωχοί κτλ. Όσο συνεχίζουμε να πληρώνουμε αυτό το χρέος, κόβονται χρήματα από μισθούς, κόβονται χρήματα έτσι από συντάξεις, από παιδεία, από υγεία, από νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Πρέπει να προχωρήσουμε σε εθνικοποιήσεις με εργατικό έλεγχο στην οικονομία. Δηλαδή, κάθε τι το οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί, έχουμε δει που έχει οδηγήσει. Πρέπει οι μεγάλοι τομείς της οικονομίας, η ενέργεια, οι τράπεζες κτλ. Πρέπει να εθνικοποιηθούν κάτω από εργατικό έλεγχο και ταυτόχρονα πρέπει να επιβάλλουμε έτσι και μια βαριά φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο για να βρεθούν έτσι χρήματα να γίνουν όλα αυτά. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για να προχωρήσουμε και σε ένα μαζικό πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την ανεργία. Προφανώς δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία,
δημόσια κοινωνική ασφάλιση δωρεάν έτσι για όλο το λαό και τέλος έτσι πάλι ενάντια στο ΝΑΤΟ, έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ, να κλείσουν όλες οι νατοϊκές βάσεις. Συνολικά έτσι πρέπει να παλέψουμε ενάντια σε κάθε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, σε κάθε στρατιωτική, οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη στήριξη ας πούμε όλων αυτών των καθεστώτων όπως είναι το Ισραήλ, το οποίο κυριολεκτικά ας πούμε γενοκτονεί αυτή τη στιγμή τον Παλαιστινιακό λαό. Και βλέπουμε ότι η δικιά μας κυβέρνηση προφανώς κάτω από τις... κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει έτσι απεριόριστα αυτή την κατάσταση, έστειλε μάλιστα και μια φρεγάτα στην περιοχή ευρύτερα εμπλέκοντας ακόμα περισσότερο τον πόλεμο. Τέλος να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί έτσι μόνο από μια κυβέρνηση των εργαζομένων, γι' αυτό καλούμε έτσι και τους εργαζόμενους, την νεολαία, τα φτωχάλα, εκαστρώματα την Κυριακή στις 9 Ιουνίου να στηρίξει έτσι με την ψήφο του την ΟΚΔΕ, για να οικοδομήσουμε έτσι μια αριστερά επαναστατική, η οποία έτσι θα είναι το πρώτο βήμα συνολικά για να κάνει μια νέα Ευρώπη, μια άλλη Ευρώπη, μια κόκκινη Ευρώπη των εργαζομένων, των κοινών αγώνων και του σοσιαλισμού. Γι' αυτό λοιπόν στις 9 Ιουνίου, στις ευρωεκλογές, καλούμε έτσι τους εργαζόμενους να κάνουν μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή και να στηρίξουν έτσι με την ψήφο τους την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Κύριε Κουτρή, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.